Αριστοτρίτη, ξεκινάμε από εκεί που είχαμε αφήσει το προηγούμενο θέμα. Το προηγούμενο θέμα ήταν για το πώς αντιμετωπίζω τη συνθήκη της μίας συνέντευξης για εργασία μετά που είχα αρνητικές εμπειρίες. Και είχαμε ανοίξει και αυτό το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα, πώς προετοιμάζομαι συναισθηματικά και ψυχικά για τη μετανάστευσή μου σε μια νέα χώρα. Για παράδειγμα, είμαι στην Ελλάδα και επειδή υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει κρίση, μεταναστεύω στην Ολλανδία, μεταναστεύω στη Γερμανία, στη Σουηδία, κάποιοι πάνε στην Αμερική, είτε στην Ευρώπη, είτε πιο μακριά. Πώς μπορεί ψυχολογικά κάποιος άνθρωπος να προετοιμαστεί για μια τόσο κέρια αλλαγή, αλλαγή χώρας, κουλτούρας? Λοιπόν, σημαντικό είναι να έχουμε έτσι στη φαρέτρα μας τις προσδοκίες μας όσο γίνεται πιο προσγειωμένες. Δηλαδή, πρωτίστως να έχουμε μελετήσει σε ποια χώρα θέλουμε να πάμε, γιατί θέλουμε να πάμε σε εκείνη την χώρα και είναι σε σχέση με το επάγγελμά μας, αν αυτή η χώρα είναι στην Ευρώπη, να ψάξουμε να δούμε τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί υπάρχει έτσι μια προστασία για τους Ευρωπαίους πολίτες που μετοικούν, που πάνε από μια ευρωπαϊκή πόλη σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Να δούμε τα δεδομένα της χώρας αυτής, δηλαδή τα σπίτια, τα ενίκια, πώς λειτουργούν τα σχολεία, πώς λειτουργούν εκεί πέρα τα πράγματα, ποιος είναι, ας το πούμε, το κόστος ζωής σε εκείνη τη χώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το επάγγελμά μας, μπορεί να έχουν άλλες προϋποθέσεις από τη χώρα που ήμασταν πριν, τι χρειάζεται να γνωρίζουμε, και να απευθυνθούμε για βοήθεια σε τοπικούς φορείς που έχουν, ας το πούμε, δίνουν βοήθεια σε ανθρώπους που ψάχνουν για δουλειά στην εκείνη χώρα, να στείλουμε το βιογραφικό μας, να ζητήσουμε ενδεχομένως υποστήριξη από κάποιον επαγγελματία για το βιογραφικό μας, να μας δώσει ιδέες, να μας πει πώς να το φτιάξουμε καλύτερα, τι να προτιμήσουμε. Εμένα, ας πούμε, που το είχα κάνει αυτό, μία κυρία που είχα συνεργαστεί μαζί της μου είπε ότι ποτέ δεν βάζουμε ότι γνωρίζουμε γλώσσες οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε και τόσο καλά. Άσχετα αν έχουμε πάρει το δίπλωμα, είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον ο οποίος γνωρίζει, ας πούμε, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και έχεις γράψει εσύ ότι έχεις πάρει το Α1, το Β1 εκεί, να σε ρωτήσει κάτι σε εκείνη τη γλώσσα και να σε πιάσει εξ απρόπτου και να μην μπορέσει να απαντήσει. Οπότε είναι σαν να κατεδαφίζεται όλο το βιογραφικό μαζί με αυτό. Δηλαδή είναι σαν να του λες: κοίταξε να δεις, γράφω πράγματα, αλλά δεν τα γνωρίζω στο βαθμό που τα λέω ότι τα γράφω. Τέλος πάντων, αυτό είναι έτσι κάτι που εμένα μου είχε χτυπήσει. Ένα άλλο πράγμα που μου είχε πει, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, είναι ότι εμένα το βιογραφικό μου είναι λίγο πολυδιάστατο. Δηλαδή, κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γράφω βιβλία, διδάσκω από εδώ, δουλεύω στο γραφείο, κάνω το τάδε ερευνητικό πρόγραμμα, βρίσκομαι από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό. Λοιπόν, αυτό για κάποιον που θα πάει να δουλέψει, ας το πούμε, σαν υπάλληλος, όχι σαν ελεύθερος, ας πούμε, επαγγελματίας, αλλά σαν υπάλληλος κάπου που τον θέλεις εξ ολοκλήρου να ασχολείται, εξαιρούνται τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που πάλι θέλουν λίγο να είσαι λίγο απ' όλα, για κάποιον που θέλουν απλά να είσαι υπάλληλος κάποιον, υφιστάμενος κάποιου, δεν είναι καλό σημάδι, γιατί δείχνεις ότι είσαι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που είσαι παντού και πουθενά. Δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι εσύ ενδιαφέρον άνθρωπος και γνωρίζεις πολλά πράγματα και αν μπορείς να τα κάνεις ενδεχομένως και καλά. Τον ενδιαφέρει να είσαι υφιστάμενός του και να είσαι καλός στη δουλειά του και να κάνεις αυτά που σου λέει. Οπότε, αν δουν ένα τέτοιο βιογραφικό, θα πούν τι είναι αυτή. Αυτή κάνει 300 δουλειές ταυτόχρονα. Δεν τη θέλουμε. Ας πούμε, αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι είναι καλό να υπάρχει έτσι το δικό σου στίγμα στο βιογραφικό σου. Δηλαδή να είναι και λίγο από σένα. Να έχει μέσα κάτι που να
να μην είναι απλά ένα σπούδασα αυτό, έκανα αυτό, έχω αυτή την εργασιακή εμπειρία, να έχει και κάτι από την δική σου, από το δικό σου χαρακτήρα, αν θέλεις. Και μετά κοιτάνε και τα πόσα χρόνια ήσουν κάπου, γιατί αυτό είναι ενδεικτικό της σταθερότητάς σου. Δηλαδή αν είσαι σταθερός χαρακτήρας, αν είσαι καλός στις συνεργασίες, δηλαδή αν είσαι ένα μήνα εδώ, ένα μήνα εκεί, ένα μήνα παραπέρα, θα πούνε τώρα αυτοί γιατί. Οπότε, επίσης το βιογραφικό μας το φτιάχνουμε ανάλογα με τη θέση την οποία στέλνουμε το βιογραφικό. Δηλαδή, αν θέλουμε να διδάξουμε κάπου, δεν χρειάζεται να βάλουμε ότι για 2 χρόνια, ξέρω εγώ, ήμασταν πολιτές σε κάποιο κατάστημα ρούχων. Θέλω να πω, αν δεν είναι σχετικό με το επάγγελμα αυτό, δεν του δίνουμε έμφαση. Δεν του δίνουμε έμφαση, καθότι αυτοί που θα το διαβάσουν θέλουν να είναι και όσο το δυνατό πιο σύντομο το βιογραφικό, για να μην κουραστούν να το διαβάσουν και να δουν αυτά που τους ενδιαφέρει πρώτα για να δουν αν τους κάνεις. Οπότε αν δουν άσχετες πληροφορίες, τότε μπορεί και να μην δώσουν περαιτέρω σημασία. Τώρα αν σου ζητήσουν όλο το βιογραφικό σου, όχι τη σύντομη εκδοχή του, αλλά όλο το υπόλοιπο, τότε εκεί θα χρειαστεί να τους τα γράψεις όλα. Και πάντα με ειλικρίνεια και χωρίς να αποκρύπτεις σοβαρές πληροφορίες. Άρα αυτά είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε υπόψη μας όταν πηγαίνουμε και σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να ζητήσουμε δουλειά, γιατί αυτό το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης μας. Οι άλλοι δεν μας γνωρίζουν, δεν είναι όπως στην ίδια χώρα που θα σε συστήσει και θα πει αυτός είναι καλός, σου συστήνω αυτόν τον κύριο να τον πάρει στη δουλειά ή αυτή την κυρία. Είναι κάτι διαφορετικό, οπότε χρειάζεται αυτό. Επίσης κάτι που με μένα με βοήθησε τουλάχιστον, είναι να έχεις επισκεφτεί αυτή την χώρα, να έχεις δει πώς λειτουργεί, να δεις αν ας πούμε ταιριάζεις με το κλίμα, αν μπορείς δηλαδή εύκολα να ζήσεις σε αυτή τη χώρα με τα δεδομένα που έχει, αν μπορείς και για κάποιο διάστημα, είναι καλό να πας να ζήσεις εκεί για να δεις πώς προσαρμόζεσαι και αν σ' αρέσει και μετά να κλείσεις κάποιο μακροχρόνιο συμβόλαιο. Αριστονίκη μου, ο οποίος έχει οικονομική δυσπραγία και γι' αυτό αναγκάζεται να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό, δεν θα έχει την ευχέρεια να πάει να ζήσει δοκιμαστικά σε μια χώρα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει και την εκπαίδευση του και μπορεί να έχει και τα πτυχία του ή το πτυχίο του ή τις επαγγελματικές του πιστοποίησεις, βρίσκεται στην ανάγκη, για παράδειγμα, να πάει στη Γερμανία και να εργαστεί σε ένα εστιατόριο ως σερβιτόρος. Ναι. Ή να πάει στην Αμερική και να δουλέψει σε ένα ελληνικό εστιατόριο ως σερβιτόρος ή ως μαγειράς. Δηλαδή θα πάει κάποιος σε μια ξένη χώρα, γιατί έτυχε να μάθω και να ακούσω ιστορίες ανθρώπων και ζευγαριών και άνθρωπων μεμονωμένων, οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν Γερμανία, Ιταλία, σε διάφορες άλλες τέτοιες χώρες και πήγαν για να κάνουν συγκεκριμένη δουλειά, άρα δεν είχαν το θέμα της. Εσύ μίλησες, είναι χρήσιμα αυτά που είπες, για αυτούς που είναι σε εκείνη τη φάση. Ναι, μπορούν, ναι. Can afford, μπορούν να έχουν την οικονομική ευχέρεια να πάνε πιο νωρίς σε εκείνη τη χώρα, να τη δουν, να δοκιμάσουν κλπ. Κάποιος όμως ο οποίος έχει απαντήσει σε μια αγγελία ή του έχει βρει ένας συγγενής του μια δουλειά η οποία μπορεί να είναι και δουλειά σκληρή και δουλειά εργατική, labor work, δηλαδή δουλειά χειροναχτική, και θα φύγει από την Ελλάδα, θα φύγει από την Κύπρο, θα μπει σε ένα αεροπλάνο, θα πάει σε μια ξένη χώρα. Έχω ακούσει ιστορίες από Έλληνες μετανάστες που όταν έφτασαν στη Γερμανία, για παράδειγμα, τους πήραν οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων που θα δούλευαν ως υπάλληλοι, τους πήραν να μείνουν σε άθλια αποστατικά. Οι ώρες εργασίας ήταν πάρα πολλές από την αρχή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το πολιτισμικό σοκ που παθαίνεις, που φεύγεις από την Ελλάδα, που μπορεί να είσαι χωρίς δουλειά ή χαμηλά αμοιβόμενος, αλλά έχεις το σπίτι σου, έχεις την αξιοπρέπεια σου, έχεις τη μάνα σου, τον πατέρα σου, ξέρω εγώ τέλος πάντων, έχουν μάνα ή πατέρα, να πας να φας την Κυριακή. Νιώθεις μια
ό,τι ανήκεις. Και βρίσκεσαι, για παράδειγμα, σε μια ξένη χώρα, να κάνεις μια δουλειά χειροναχτική, μια δουλειά που μπορεί να είναι και heavy duty, βαριών καθηκόντων. Ξέρουν συνήθως τους παίρνουν για δουλειές χειροναχτικές και δουλειές δύσκολες. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος ή το ζευγάρι που πάει να κάνει αυτό το πράγμα να αντέξει αυτή την τρομακτική, θα έλεγα, αλλαγή? Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ έχω πάρα πολλούς συγγενείς και πάρα πολλούς φίλους που είναι σε αυτή την κατάσταση και είναι αξιοσέβαστοι πραγματικά, γιατί είναι ξερίζωμα αυτό να φεύγεις από τη χώρα σου λόγω του ότι δεν μπορεί αυτή να σε, δεν μπορεί να ζήσεις εκεί πέρα, και αν έχεσαι τέτοιες πολύ δύσκολες καταστάσεις προκειμένου να επιβιώσεις εσύ και τα παιδιά σου. Πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι μια περίοδος, θα έλεγα 6 μήνες, ένας χρόνος, η πρώτη περίοδος στην οποία θα είσαι αναγκασμένος ή αναγκασμένη να υποστείς συνθήκες ίσως και απαράδεκτες, προκειμένου να σταθείς στα πόδια σου λίγο οικονομικά και να μπορείς να κάνεις μια άλλη επιλογή. Ναι, είναι φοβερό. Οπότε ψυχική ανθεκτικότητα, χρειάζεται λίγη καλλιέργεια σε αυτό το σημείο. Να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι τροχός και γυρίζει. Υπάρχουν κακές εποχές και καλές εποχές. Και πάντα, εγώ μιλάω από το δικό μου μετερίζει, που είμαι ένας άνθρωπος που νομίζω, μπορείς να το επιβεβαιώσεις κι εσύ, ότι δεν μου χαρίστηκε τίποτε. Τίποτα! Οπότε, επειδή ήμουνα σε τέτοιες εποχές και θέσεις για πάρα πολλά χρόνια, έχω να πω ότι μπορεί όταν τα βιώνεις να αισθάνεσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης και ότι τέλος πάντων τι κακό σε έχει βρει και τι άδικη μοίρα και η άδικη τύχη και η κακή σου τύχη και τα λοιπά που είσαι σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, με την σκληρή δουλειά, πίστη στον εαυτό σου και με εκείνους τους λίγους και καλούς ανθρώπους που είναι δίπλα σου και είναι το κοινωνικό σου δίκτυο υποστήριξης και μπορείς να τα βρεις μαζί τους, τραβάς το κουπί, αλλά κάποια στιγμή φαίνεται και ο ορίζοντας, φαίνεται και το ουράνιο τόξο, φαίνεται και ο ήλιος, και αυτά είναι αυτά που θυμόμαστε στις δύσκολες μας στιγμές και λέμε ναι, πέρασα και αυτό το δύσκολο, πέρασα και εκείνο το δύσκολο, πέρασα και το άλλο και τα κατάφερα και είμαι εδώ και είμαι ζωντανός. Και είμαι ζωντανή. Είμαστε, και θα συνεχίσω ακόμα για κάτι καλύτερο. Ο καθένας με ό,τι μπορεί. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Θα ωστόσο το φάμε το, πώς το λες, το παλούκι. Άμα πρέπει να το φας, θα το φας. Θυμήθηκα και εγώ τη φάση της μετακόμισης μου από την Πάφο στη Λευκοσία, πόσο δύσκολα ήταν τον πρώτο διάστημα που δεν ήξερα κανένα, που ήμουν με 2 μικρά παιδιά μόνη σε μια πόλη που δεν είχα ξαναζήσει. Και υπενθύμιζα κάθε πρωί τον εαυτό μου ότι κάνω ένα άλμα πίστης, αυτό που είχε πει η Μαρία Παντσιοπούλου όταν μιλήσαμε στο vlog που ανέβηκε την Κυριακή το βράδυ, την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ, για τα θέματα της εμπιστοσύνης, και λέει εμπιστοσύνη, leap of faith, είναι ένα άλμα πίστης, ένα άλμα στο κενό, πιστεύοντας τον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου θα τα καταφέρεις. Και έλεγα, έχω ένα όνειρο, το όνειρο μου ήταν να ξεφύγω από τη μικροκοινωνία της Πάφου και να μπορέσω να χτίσω την καριέρα που έχω σήμερα. Και έλεγα, θα αντέξω, θα σφίξω τα δόντια μου, θα δαγκώσω τα χείλη μου, ενώ θα δίνω δύναμη στον εαυτό μου προκειμένου να επιβιώσω και οικονομικά αλλά και ουσιαστικά. Γιατί εγώ είχα 2 μικρά παιδιά που τα μεγάλωνα μόνη μου, ο πατέρας του ήταν στο εξωτερικό. Προκειμένου να επιτύχω το όραμα που είχα για μένα από μωρό. Και ήταν ειδικά τα πρώτα 3 χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείς τον εαυτό σου σε εκείνη τη νέα χώρα, σε εκείνη τη νέα πόλη, σε εκείνο το νέο περιβάλλον, μένοντας εστιασμένος στους στόχους σου. Ποιος είναι ο στόχος μου, ποιος είναι η άμεση μου στόχη και ποια είναι τα μεγαλύτερα μου οράματα. Και μόνο οι άνθρωποι που δουλεύουμε σκληρά, που προσπαθούμε καθημερινά, που δεν τα βάζουμε κάτω, ακόμη και όταν τα βάζουμε κάτω, που αναγεννόμαστε μέσα από τις τάχτες μας, που βλέπουμε τις αρνητικές εμπειρίες σαν μία πόρτα που κλείνει και θα ανοίξει καμαρόπορτα, όπως λέει η Κυπριακή παροιμία, δηλαδή λέμε, βρίσκουμε τα μαθήματα και από τις αρνητικές εμπειρίες,
κάποια στιγμή δικαιωνόμαστε, μιλάω για όλους. Θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θέλει. Ειδικά όσο είσαι νεότερος. Όταν λέω νεότερος, δεν εννοώ απαραίτητα ηλικιακά νεότερος, αλλά όταν αρχίζεις να ασχολείσαι με ένα στόχο, π.χ. επαγγελματικό στόχο, θα πάω στη Γερμανία και θα κάνω αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να δουλέψεις μεθοδικά πάνω σε εκείνο το στόχο, να επενδύσεις το χρόνο σου, το συναίσθημα σου, την εμπιστοσύνη σου πάνω σε εκείνο το στόχο, να πιστέψεις στον εαυτό σου και να το κάνεις πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο. Εκείνο όμως το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι αν δεν τα παρατήσεις, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Το πρόβλημα είναι να τα παρατήσεις. Μπορεί να αργήσεις, αλλά πάντα θα φτάσεις. Ναι, μπορεί να περάσουν 10 χρόνια, 15 χρόνια, θα φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, εφόσον έστω και με λίγα βήματα λόγω των συνθήκων προχωράς κάθε μέρα. Να μην ξεχνάμε ποτέ ποιοι είμαστε, να έχουμε ένα όραμα για μας, τι θέλω να είμαι εγώ, τι θέλω να είμαι, πώς θέλω να είμαι σε 10 χρόνια, πώς θέλω να είμαι σε 5 χρόνια. Οραματιζόμαστε τον επιτυχημένο μας σε αυτό και δουλεύουμε προς εκείνη την κατεύθυνση. Το κάτι το οποίο νομίζω είναι αυτό που κάνεις κι εσύ. Και εγώ επειδή είμαι στη ζωή σου 10,5 χρόνια τώρα, σε βλέπω ότι δεν έχεις σταματήσει λεπτό να εργάζεσαι προς τους στόχους σου, όσο και αν έχεις πετύχει τους προηγούμενους στόχους, πάντα βάζεις καινούριους και πάντα είσαι focus oriented, εστιασμένη. Εστιασμένη στο να εξελιχθείς. Αυτό μας έλεγες και στο προηγούμενο ραντεβού. Στο προηγούμενο ραντεβού, λέω, στην προηγούμενη Αριστοτρίτη. Πάρτε παράδειγμα από εμάς. Δεν είπα θα γίνετε όλοι ψυχολόγοι ή ακαδημαϊκοί όπως την Κουμπάρα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά πάρτε παράδειγμα εμάς που είμαστε δύο γυναίκες, οι οποίες σε διαφορετικές συνθήκες στη ζωή της η κάθε μια έχουμε προσπαθήσει πολύ για να επιτύχουμε αυτό που θέλαμε και το καταφέρνουμε και θα προσπαθούμε και θα το καταφέρνουμε. Γιατί είναι και κάποιος να πει εγώ τα κατάφερα. Άμα σταματήσεις να είσαι σε εγρήγορση και άμα σταματήσεις να είσαι σε εξέλιξη, θα σε αφήσει. Έτσι. Ακριβώς. Και επίσης αυτό που είπες ότι ρόδα είναι και γυρίζει είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ παρηγορητικό. Γιατί όπως έχει πολύ χαμηλές στιγμές, όταν είναι κάτω η ρόδα έχει πολύ χαμηλές στιγμές, μου λέει Παναγία μου, έχω πιάσει πάτο. Είναι ο πάτος. Έχω γράψει και άρθρα εγώ για τον πάτο. Έχω πιάσει πάτο. Να ξέρεις ότι σε κάποια φάση, δεν ξέρουμε πότε, αλλά θα έρθει, θα πεις πω τι ωραία εδώ ψηλά. Και μετά θα ξαναπιάσεις και πάτο ίσως πάλι και μετά θα ξανασηκωθείς πάλι ψηλά και είναι υπέροχο γιατί ζεις. Οι μόνοι που θα μετανιώσουν στο τέλος είναι αυτοί που θα δοκιμάσουν, να εξελιχθούν, να προχωρήσουν. Εγώ θα στείλω αυτό το βίντεο και στο Λάζαρο και στην Κυριακή που τους προτρέπω, την μεν Κυριακή την προτρέπω να παραμείνει στο εξωτερικό και μετά τις σπουδές της για να βρει εργασία και να ανακαλύψει τον εαυτό της σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το κυπριακό και το γιο μου τώρα τον κουρδίζω. Ίσως με τη νέα χρονιά να πάει ξανά πίσω ή σε σπουδές ή να δουλέψει στο εξωτερικό. Μετά μπορεί να επιστρέψουμε στην Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα. Μετά. Μπορεί και μετά, αλλά sky's the limit. Το όριο είναι ο ουρανός, φτάνει να το πιστέψουμε. Έτσι. Φιλιά. Ευχαριστούμε.